αν και τουρκογενείς, έχουν ελληνική συνείδηση, έτσι. Και γι' αυτό οι κατοικίες τους είναι στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης, για να προστατεύονται από τον ελληνικό πληθυσμό. Μάλιστα. Και να λέω... τώρα τελευταία βέβαια, από τον πόλεμο και μετά, υπάρχει μια περίεργη πολιτική εκεί πέρα, η οποία δίνει πρόσβαση στην Τουρκία να εκτουρκίζει όχι μόνο τους τουρκογενείς, αλλά και τους Έλληνες. Με την ανοχή, με την ανοχή του κράτους. Μια περίπτωση με την, που έγινε γνωστή, με τη Χαρά Νικοπούλου, τη δασκάλα. Ναι. Όπου ο Κομάκος, δηλαδή από αυτούς που πολεμούσαν πρώτη γραμμή στον Μέγα Αλέξανδρο, ναι, με το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν, ναι, ναι, να παριστάνει τον Τούρκο και να επιτίθεται σε μια Ελληνίδα επειδή προσπαθούσε να διδάξει το ελληνικό μάθημα. Μάλιστα. Και όλα αυτά με την ανοχή του κράτους. Με την ανοχή ή με την προτροπή. Α, παίζει και αυτό. Βέβαια, δηλαδή επί τουρκοκρατίας είχαμε σφαγές εκεί πέρα για να εκτουρκιστεί ο πληθυσμός, για να τουρκέψει όπως λέγαμε. Σήμερα έχουμε τραμπουκισμούς για να τουρκέψει και φυσικά έχουμε μια οικονομική δίωξη του ελληνικού στοιχείου εκεί στην περιοχή της Τράκης, η οποία δεν είναι αντίστοιχη η δίωξη αυτή και στους μουσουλμάνους. Βέβαια δεν ζητάμε να έχουν οικονομική δίωξη οι μουσουλμάνοι, αλλά ζητάμε να σταματήσει η οικονομική δίωξη των Ελλήνων. Ναι. Ελπίζω να τον κάλυψα τον κουμπάρο. Πιστεύω πως ναι. Και ο φίλος μας ο Μινάς λέει τελικά γιατί θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα. Για να καταργήσουν τα δικαιώματα των Ελλήνων επάνω στην Ελλάδα. Είναι πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα θα έρθει η ανισότητα πολιτών. Επομένως το κράτος σε όποια συντεχνία θέλει θα δίνει εισόδημα και θα φτωχαίνει τους άλλους γιατί έτσι γουστάρει. Και όταν λέω το κράτος εννοώ αυτούς που θα έχουν καταλάβει την κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα το πώς καταλαμβάνουν την κυβέρνηση είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχουμε παραδείγματα να δείξουμε ότι οι βουλευτές διορίζονται, δεν εκλέγονται. Σωστά. Είχαμε το τρανό παράδειγμα του κυρίου Κουβέλη. Ναι. Σε 60 ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκλογικό κέντρο που ψηφίσαν 200 άνθρωποι, είχε 700 σταυρούς. Ωραία. Να πω κάτι, επειδή μου λένε πολλοί να βγάλω τηλέφωνο στον αέρα. Έχεις τη διάθεση να το κάνουμε? Θα χαρώ πολύ. Ωραία. 2-4-21-0-80-911. Όσοι θέλετε να εκφράσετε στον αέρα το ερώτημά σας, για να γίνει και πιο κατανοητό, ίσως στην γραφή κάτι να φεύγει, μπορείτε να πάρετε τώρα τηλέφωνο και να μας θέτε τα ερωτήματά σας. Εδώ είμαστε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να απαντήσω σε πολλά, γιατί δεν είμαι γνώστης. Ο Τάσος όσα μπορεί θα απαντήσει. Έτσι. Δεν είναι παντογνώσεις, αλλά. Και σε όσα έχω γνώσεις. Σε όσα έχει γνώσεις, αυτό λέω. Αυτό. Σε όσα έχει γνώσεις. Να ξαναπούμε άλλη μια φορά, εντάχει, ποιος είσαι, έτσι, περιγραμματικά. Χοντρά-χοντρά, γιατί μου το ρωτάνε πολύ. Έχει πολλές γνώσεις, πρόσεξέ με, τι μου γράφουν. Έχει γνώσεις το παιδί, λέει, έτσι ακριβώς μου γράφουν. Δεν πρόκειται για παιδί, είναι αρκετά μεγάλο. Ναι, έτσι μου γράφουν. Έχει γνώσεις το παιδί. Ποιος είναι? Είμαι λοιπόν ο Τάσος Χατζηπαράσκου, τέως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΙΚΙ, το κόμμα που είχε ως αρχηγό τον Τζοβόλα, ως πρόεδρο του Τζοβόλα. Η συμμετοχή μου στα κοινά ξεκινάει πολύ νωρίτερα, το 1992, στο ΔΙΚΙ εντάσσομαι μετά το 1998. Ξεκινάω από το Ινστιτούτο Καταναλωτών, ξυλώνω τα παρκόμετρα του Αβραμόπουλου και των άλλων παρκοδημάρχων στην Ελλάδα το 1996. Και στη συνέχεια εντάσσομαι στο ΔΙΚΙ, παρόλα αυτά παραμένω ενεργό μέλος στην Συντονιστική Επιτροπή Αθηνών Πολίτες κατά των Παρκομέτρων, που ακόμα και σήμερα είμαι, απλά έχει ατονίσει η λειτουργία της. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν πολιτεύεσαι, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν πολιτεύεσαι κάπου. Όχι, όχι, και ούτε έχω σκοπό να πολιτευθώ. Μπράβο. Άρα δεν είσαι κάπου ώστε να καταλαβαίνεις για ποιο λόγο το λέω. Κοίταξε, πολιτικοποιημένος είμαι. Άσχετο αυτό. Εγώ μιλάω αν πολιτεύεσαι με κάποιο κόμμα. Είναι πατριωτικό θέμα. Ναι, άσχετο αυτό. Αυτό είμαστε, είναι όλοι οι Έλληνες μπορούν να είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απάνω στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, για το καλό της Ελλάδας. Αυτό σας το δηλώνω υπεύθυνο. Ωραία. Άρα δεν είσαι κάπου υποψήφιος, δεν είσαι. Όχι, 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 όχι. Ωραία. Οπότε κάνουμε αντικειμενική κουβέντα σε ό,τι και αν λέμε, με ο καθένας με τις ιδέες του. Έτσι. Βέβαια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
Όσο θέλετε επικοινωνήστε μαζί μας, 2421 080 911, στον αέρα κατευθείαν. Μπορείτε να το κάνετε. Ενώ συνεχίζουμε εμείς την κουβέντα, όποιος θέλει ας επικοινωνήσει μαζί μας και να θέσει ερωτήματα. Τα σημαντικότερα κομμάτια από το βιογραφικό μου δεν τα είπαμε. Ναι, πες τα. Συγγνώμη. Στη συνέχεια γίνονται τα επεισόδια με το δίκαιο που ο Τσοβόλας επιχειρεί να κλείσει το δίκαιο. Είμαι από τους προτεργάτες που κρατήσαμε το δίκαιο ανοιχτό. Στη συνέχεια βέβαια τόνισε το θέμα και έτσι το δίκαιο κατάφερε και έκλεισε. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πολιτικής ζωής, γιατί εκεί πέρα υπήρχαν ανεξέλεκτοι άνθρωποι από το καθεστώς και δημιουργούσε πιέσεις. Έγινε ολόκληρη συνωμοσία για να μην μπει το δίκαιο στη Βουλή το 2000, γιατί το 2001 είχαμε αναθεωρητική Βουλή και το καθεστώς φυσικά δεν ήθελε ανεξέλεκτους βουλευτές. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν κάποια ύποπτα σημεία εκείνης της εποχής, τα οποία δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε τώρα στο ραδιόφωνο, δεν έχουμε και χρόνο να τα αναλύσουμε. Mm-hmm. Και φυσικά το δίκαιο τελικά κατέληξε να μην υπάρχει πλέον, ή μάλλον να έχει αλλάξει τον τίτλο του ένα μικρό κομμάτι από το πρώην δίκαιο, να έχει γίνει δίκαιο κεντρική επιτροπή και να συμμετέχει στο ΣΥΡΙΖΑ, εντελώς αντίθετα δηλαδή με την ιδρυτική διακήρυξη και την πολιτική κατεύθυνση του δίκαιου. Ναι. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα με το κομμάτι αυτό είναι μια συκοφαντία στην ιστορική διαδρομή του Δίκη, για να πούμε ότι προέρχομαι από το Δίκη. Στη συνέχεια συμμετέχω στην οργάνωση των κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα για την εκδίωξη των λαθρομεταναστών που είχαν κάνει κατάληψη στην παιδική χαρά του Αγίου Παντελεήμονα, στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, στην Αγαρνών. Mm-hmm. Όπου οι λαθρομετανάστες εκεί είχαν στήσει ένα ιδιότυπο σούπερ μάρκετ ναρκωτικών και δεν επιτρέπαν σε κανέναν Έλληνα να πλησιάσει την πλατεία, τον ξυλοφορτώνανε δηλαδή, πηγαίνανε 40 άτομα επάνω του και έφευγε με φορείο οποιοδήποτε είχε την ατυχία να περάσει από εκεί. Μια παύση εδώ. Ναι. Έχεις καμία σχέση με το χώρο του... γιατί έχουμε ακούσει για τον Άγιο Παντελεήμονα πολύ εδώ τουλάχιστον. Ναι, δυστυχώς ναι. Δεν ξέρω πώς καταφέραν και το κάναν αυτό. Ναι. Βέβαια ήθελε υποστήριξη αυτό. Ναι. Εμπλέχθηκε εκεί πέρα η Χρυσή Αυγή. Μπράβο. Η Χρυσή Αυγή ήρθε αργότερα. Α, οπότε δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα η όλη η ιστορία ξεκινάει από Αλβανούς. Από κάποιο κανάλι ακούστηκε ότι οι πολίτες εκεί. Ναι, πρόσεξε με. Ακούστηκε από κάποιο κανάλι ότι οι πολίτες εκεί είχαν αρχίσει αυτή την ιστορία πιο μπροστά. Οι Αλβανοί την ξεκινήσανε. Ναι. Οι Αλβανοί την ξεκινήσανε μετά από ένα επεισόδιο που έγινε με ένα μικρό κοριτσάκι πάνω στην πλατεία. Μάλιστα. Οπότε ήσουν και μέτοχος, δηλαδή ήσουν σε αυτή την κίνηση. Ναι. Ωραία. Και στη συνέχεια δημιουργήσαμε μαζί με τον Σπύρο τον Χατζάρα, τον δημοσιογράφο, την Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας, όπου ήταν γραφτό να γίνει και το μεγαλύτερο πατριωτικό κίνημα που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Μάλιστα. Το πολυπληθέστερο τουλάχιστον. Μάλιστα. Έχει ονόμα αυτό το κίνημα? Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας. Μάλιστα. Ωραία. Φυσικά δημιουργήσαμε και έναν δημοτικό συνδυασμό, την Ελεύθερη Αθήνα, όπου το καθεστώς εκεί πέρα πραγματικά τρομοκρατήθηκε. Ναι. Οι επιθέσεις που δεχτήκαμε ήταν πολλές και ένοπλες επιθέσεις. Ναι. Από πατριώτες που τον εχθρό βέβαια το βλέπανε σε εμάς και όχι στο Πασόκ ή στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί ήταν οι εθνικιστές αυτοί. Τον εχθρό το βλέπανε στην Ελεύθερη Αθήνα. Κατάλαβα. Όπου εκεί οι πολίτες ήταν υποψήφοι. Δεν ήμασταν ούτε εγώ ούτε ο Χατζάρας υποψήφοι. Οι πολίτες ήταν υποψήφοι και αφού δεν κατάφεραν να μας διαλύσουν με τις επιθέσεις που δεχτήκαμε από άλλους εθνικιστές και ελληναράδες, εντός πολλών εισαγωγικών, οι οποίοι έχουν πολύ ύποπτο ρόλο, μας κόψανε στο δικαστήριο. Μάλιστα. Με δικαστική απόφαση η Ελεύθερη Αθήνα δεν συμμετείχε στις εκλογές. Οπότε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καταλαβαίνετε ότι ο συνομιλητής μας εδώ σήμερα δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, έχει την πορεία του, ξέρει τα πράγματα από κοντά, έχει την άποψή του, έχει τις εμπειρίες του και είπαμε ότι δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή με την πολιτική ώστε να είναι ενεργός κάποιου κόμματος ή να είναι υποψήφιος. Είναι ενεργός πολίτης, είναι ενεργός γενικά με το θέμα της Ελλάδος. Καλά το είπα? Ναι. Κάπως έτσι. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι σε παρακαλώ. Βάλε. Και θα τα πούμε σε λίγο.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να το χαρίσουμε σε όλους εσάς που είστε εδώ πέρα για να πάρουμε μία ανάσα. Κοίτα κοτσίδα ο γέρος και σαν τη σφίγγα ερμητικός με το κρανίο στην αγράφα. Δίρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι. Έξω από το μπαρ ο ήλιος ντάλα. Ψεύτο προφήτης κι από πάνω σαν τον τρελό του Άκη πάνω. Μόνο που αυτός ακούει Έλβης. Σόραφες τσέπες διπλά γαζιά κι όλο το ένιγμα καλέ μου που έχουν τα βρέφη του πολέμου. Γέρος λοιπόν για το ροκέντρο και για τον θάνατο, παιδάκι αθώο ακόμα. Γέρος λοιπόν για το ροκέντρο και για τον θάνατο, παιδάκι αθώο είναι κι αυτό. Φίλοι, άνοιξαν σπίτια, βγάλαν κι αμάξι με κουκούλα. Πάντοτε ακούνε τα μπλε καστόρια τη τραγούδι απ' τα ηχεία στην πισίνα. Μα τα δικά τους τα φορεμένα εκείνα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ στον Βόλο Σαρ TV σε μια εκπομπή, η πρώτη εκπομπή. Πιστεύω να είναι ο κύκλος μεγάλος. Τουλάχιστον έχουμε πει με τον φίλο μας τον Τάσο ότι θα συνεχίσουμε αυτές τις εκπομπές να ενημερώνουμε τον κόσμο για το Σύνταγμα της Ελλάδος και βέβαια να συζητάμε και τα πράγματα που συμβαίνουν στην εποχή μας. Αυτά τα παράξενα με τους συνδυασμούς κομμάτων που ένα στηρίζει τον άλλον, που οι ιδεολογίες τους ενώ αντικρούονται γίνονται ένα κόμμα, και να πούμε πολλά. Βέβαια περισσότερο μας ενδιαφέρει και η δικιά σας γνώμη, ώστε στις επόμενες εκλογές που θα πάμε ψηφίσουμε να μην έχει κανένας την άποψη ότι ξέρεις εγώ δεν ήξερα. Τάσο, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Μια χαρά τα λες. Έτσι. Γιατί... Αλλά εδώ ο Μινάς μου ζητάει να πούμε για την κατάσταση που Τούρκοι κιόλας. Τώρα κατά πόσο είναι Τούρκοι αυτό παίζεται, γιατί εγώ υποψιάζομαι ότι είναι εβραϊκής εθνοτικής καταγωγής. Αγοράζουν γη σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας. Ναι. Αυτό απαγορεύεται. Δεν έχουν δικαίωμα αλλοεθνείς να αγοράζουν στις παραμεθόριες περιοχές παρά μόνο μικρά κομμάτια γης για συγκεκριμένους λόγους και με την άδεια του στρατιωτικού διοικητή, όχι του περιφερειάρχη, ούτε του νομάρχη, ούτε του δημάρχη. Με την άδεια του στρατιωτικού διοικητή, ο οποίος έχει την εποπτεία και την ευθύνη εάν παραχωρήσει κομμάτι γης σε αλλοεθνείς. Μάλιστα. Ελπίζω να κάλυψα το Μινά. Απαγορεύεται από το νόμο και το Σύνταγμα παραμεθόριες περιοχές να αγοράζονται από αλλοδαπούς. Πολλά συμβαίνουν που δεν τα ξέρουμε. Ναι, γι' αυτό και. Αυτό ακούμε ότι πουλάνε νησιά, να πούμε ολόκληρα. Ναι, αυτά ακούγονται, δεν ξέρουμε αν γίνονται. Γίνονται, πώς δεν γίνονται. Γίνονται. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα. Βεβαίως, εντάξει, αλλά το να πουλήσεις ένα νησί σε έναν που. Μάλλον όχι σε έναν, σε μια εταιρεία ας πούμε, που είναι τουρκικών συμφερόντων, αυτό παραπάει, δεν παραπάει. Όχι μόνο παραπάει, δεν μπορείς να πουλάς γη των Ελλήνων σε εταιρείες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η γη θέλει φυσικά πρόσωπα. Δεν θέλει νομικά πρόσωπα. Το περάσαμε εδώ. American Bar. Μάλλον. Έτσι, για να πάρουμε και λίγο την εύθυμη πλευρά. Μάλλον το έχουμε περάσει American Bar, γιατί γίνονται πολλά πράγματα. Τώρα, έτσι να τάσω κατά τις 11, λέω να κλείσουμε. Για να μην κουράσουμε κι άλλο τον κόσμο. Βέβαια από ό,τι βλέπω υπάρχει συμμετοχή, οπότε είναι καλό αυτό.
Τώρα αν θέλει ο κόσμος να καθίσουμε να μιλήσουμε, μπορούμε να ρίξουμε και ξέρω εγώ. Όχι, μπορούμε στο Skype και να καθόμαστε εδώ μέχρι τα ξημερώματα. Μπορούμε και από εδώ, δεν έχω πρόβλημα. Απλά εγώ δεν θέλω να κουραστεί ο κόσμος, τίποτα άλλο. Έτσι. Αυτό θα μας το πει ο ίδιος ο κόσμος. Αλλά από ό,τι βλέπω ανεβαίνει το ποσοστό ακροαματικότητας, οπότε προχωράμε. Θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα. Εκτός να από... πούμε για την αποχή καλύτερα. Μπράβο. Θέλω να μάθουμε, πρόσεξέ με τώρα τι γίνεται. Ακούω στον κόσμο, ακούω έξω στον δρόμο. Δεν θα τους ψηφίσω ξανά. Εγώ καλύτερα θα ρίξω λευκό. Εγώ δεν θα πάω. Θα ρίξω άκυρο. Όλα αυτά είναι μια ιδέα που ίσως ο καθένας δεν ξέρει τι παίζει πίσω από το λευκό, το άκυρο και την αποχή. Μπράβο. Να πούμε λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι εδώ έχουμε ένα ραδιόφωνο. Και πρέπει να κυβερνηθεί το ραδιόφωνο. Δικαίωμα το εκλέγει και το εκλέγεστε, έχουμε εμείς οι δύο. Αν εγώ ψηφίσω την πάρτη μου και εσύ δεν ψηφίσει καθόλου, σε αυτό το ραδιόφωνο κάνω εγώ τι γουστάρω, έτσι δεν είναι? Με μία ψήφο είμαι βασιλιάς. Ναι. Σωστά. Σωστά. Δεν έχεις δικαίωμα λόγου και αντίρρησης γιατί δεν έχεις ψηφίσει. Μόνο εγώ έχω ψήφους. Ναι. Αν έχεις ρίξει δηλαδή λευκό, άκυρο ή αποχή, δεν έχεις δικαίωμα λόγου. Ναι. Αν υποθέσουμε τώρα ότι εγώ ψηφίζω την πάρτη μου και εσύ την πάρτη σου, ακόμα και αν κυβερνήσω εγώ, έχεις δικαίωμα λόγου και αντίρρησης. Γιατί έχεις και εσύ ψήφο. Μισό λεπτάκι λίγο. Ο Μινάς λέει είναι λάθος αυτό. Νομίζω ότι αντίθετα πρέπει να εκφραστεί η αντίθεσή μας. Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Αυτό λέμε. Ότι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν γιατί η ψήφος, η αντίθετη ψήφος στο καθεστώς, γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι που βολευτήκαν από τον Πασοκονουδού ΑΕ και το ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε να ψηφίσουν. Ναι. Ο απλός λαός σκέφτεται να μην πάει να ψηφίσει. Εγώ απλά είπα αυτά που ακούω. Έτσι. Ναι. Συνειδητά, πατάω, λοιπόν. Εγώ λέω προσωπικά ότι αυτές τις εκλογές τουλάχιστον πρέπει όλοι να ψηφίσουμε. Σε όλες τις εκλογές πρέπει να ψηφίζουμε γιατί η μη συμμετοχή στην ψηφοφορία μας αφαιρεί το δικαίωμα λόγου και αντίρρησης. Σωστά. Σωστά. Το λευκό, το άκυρο και η αποχή ευνοούν τα τέσσερα κόμματα που έχουν καταλάβει την κυβέρνηση της χώρας. Τι σημαίνει λοιπόν άκυρο? Το άκυρο σημαίνει προδοσία. Προδοσία για τον εαυτό σου τον ίδιο, αλλά και για τους συμπολίτες σου, οι οποίοι χρειάζονται και τη δικιά σου στήριξη. Ωραία. Τι σημαίνει λευκό? Το ίδιο πράγμα με το άκυρο. Λευκή επιταγή. Το λευκό είναι ακόμα χειρότερα γιατί προσαρτάται στο πρώτο κόμμα. Πρέπει να λέμε και τις συνέπειες, έτσι σωστά το είπες. Ότι προσαρτάται στο πρώτο κόμμα. Προσαρτάται στο πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αν έχει πάρει 3 εκατομμύρια ψήφους και έχουμε 200.000 λευκά, το πρώτο κόμμα θα βγει με 3 εκατομμύρια 200.000 ψήφους. Μπράβο. Έχει λάβει 3 εκατομμύρια. Θα κερδίσει τα λευκά. Τι σημαίνει το άκυρο? Το άκυρο σημαίνει το ίδιο με την αποχή. Και η αποχή ακριβώς τι σημαίνει? Η αποχή είπαμε ότι είναι η μισή ψήφος υπέρ του πρώτου κόμματος. Άρα λοιπόν η λογική και η βάση του ψήφου μας πρέπει να είναι πάμε και ψηφίζουμε. Πάμε και ψηφίζουμε οπωσδήποτε. Το τι θα ψηφίσει ο καθένας, μυαλό έχει να κρίνει. Βεβαίως. Το πώς περνάει, το πώς καταλαβαίνει αυτή την κοινωνία, το πώς βλέπει τα κόμματα, το πώς βλέπει τους ανθρώπους που εκπροσωπούν αυτά τα κόμματα, μπορεί ο καθένας να το κρίνει μόνος. Εμείς εδώ δεν θα δώσουμε γραμμή, απλά θα πούμε ένα πράγμα. Ότι πρέπει... Απλά θα πούμε το εξής, ότι τα τέσσερα μόνιμα κόμματα της Βουλής έχουν τις ίδιες απαιτήσεις με διαφορετική φρασιολογία. Για παράδειγμα, το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Ωραία. Όλοι ζητάνε λαθρομετανάστες. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τους ανθρώπους, τους Έλληνες που ζουν εξωτερικό, ξαναλέω. Που πολλά πράγματα τα βλέπουν αλλιώς γιατί ακούγονται πολύ αλλιώς. Και αν δεν πάει, λέει κανείς να ψηφίσει, τι γίνεται? Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάνε αναγκαστικά να ψηφίσουν γιατί το προβλέπει ο νόμος. Άρα, πόσο ποσοστό έχουμε συμμετοχής εκεί? Τουλάχιστον 50%. Κοίταξε, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι οικογένειές τους κάνουν 6 εκατομμύρια ψήφους. Ό,τι ακριβώς παίρνει το Πασοκονουδού ΑΕ στις εκλογές τα τελευταία 30 χρόνια. Μια βασική ερώτηση. Γιατί στο ξαναλέω, εδώ ακούγονται πολλά. Ραδιοαρβίλες, τρελά, κουφά. Βεβαίως. Όπως είπε ο φίλος μας ο Greek TV Radio, μας λέει αν δεν πάμε να ψηφίσουμε τι θα γίνει. Γίνεται αυτό που είπε ο Τάσος αυτή την ώρα, ότι η δημόσια... Θα πάει να ψηφίσει ο υποψήφιος. Με η ψήφος του αρκεί για να εκλεγεί. Με μία ψήφο γίνεται βασιλιάς. Ωραία. Γίνεται βασιλιάς λοιπόν. Άρα λοιπόν αν δεν ψηφίσουμε
όλος ο κόσμος, θα ψηφιστούν μόνοι τους και θα βγουν μόνοι τους. Εδώ υπάρχει και το επικίνδυνο που μας το λέει ο Μινάς. Ναι. Ψήφωση κόμματα που δεν θα μπουν στη Βουλή, τι γίνεται. Ναι. Εδώ πέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό είμαστε σε άλλη. Ο εκλογικός νόμος στήθηκε με τέτοιο τρόπο από το Μητσοτάκη τότε που έβαλε το 30% για να κλέβουν τις ψήφους των κομμάτων που δεν συμπληρώνουν το 30%. Πάνε υπέρ των πρώτων κομμάτων, των δύο πρώτων κομμάτων. Δηλαδή, αν ένα κόμμα έχει 2,9, δεν μπαίνει στη Βουλή, αλλά η ψήφος αυτονό. Το 1998 το δίκη δεν μπήκε το 2000 στη Βουλή. Ναι. Για 4.000 ψήφους. Πάει πού, στο πρώτο κόμματα? Στο πρώτο κόμμα. Δύο κόμματα. Άρα λοιπόν, πρέπει να ψηφίσεις συνειδητά αυτή τη φορά συγκεκριμένο κόμμα που θα πρέπει να αλλάξει την κατάσταση. Ναι, αν... καλό θα είναι να ψηφίσουμε κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να μπουν στη Βουλή. Ωραία. Τώρα, από την εμπειρία σου και χωρίς να είσαι κάπου προσκολλημένος, εγώ λέω ότι είσαι εσύ, εγώ, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ. Αντικειμενι... Είμαι στο δίκαιο των Ελλήνων. Μπράβο. Αντικειμενικά λοιπόν, αυτή τη στιγμή εκτός από την τετράδα που είπαμε, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, ποια άλλα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σε αυτό το κράτος? Δεν λέω να προσφέρουν στον ελληνικό λαό, που μπορούν να κάνουν πράγματα, γιατί υπάρχουν και κόμματα, π.χ. λέμε Τζούλια, που δεν ξέρω αν θα μπορεί να προσφέρει κάτι. Εντάξει, τώρα κατάλαβες τι εννοώ. Επίση τη εκλογική διαδικασία και τη δημοκρατία. Ναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Γιατί δεν είναι να κάνει δικό τη κόμμα. Να σου πω κάτι, γιατί αυτό το ακούμε συνέχεια. Εγώ για αντίδραση θα ψηφίσω. Εδώ στο Βόλο υπήρχε ο Νασιάκος με τη σκούπα που έλεγε θα πάρω τη σκούπα και θα σκουπίσω το πύλιο όλο. Θα το κόψω για να ανατέλει ο ήλιος πιο μπροστά. Και πολλοί ψηφίσαν αυτόν για χαβαλέ και μόνο και για αντίδραση στους άλλους. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι, και στην Ιταλία είχαν ψηφίσει τη Τσολή, να μην ξεχνάς. Ναι, ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Οπότε η ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη για τον οποιονδήποτε που λέει πολλά, ενώ δεν στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Μια γενική σφαιρική άποψη. Ποια κόμματα αυτή τη στιγμή μπορούν να δώσουν κάτι σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα? Να πούμε λοιπόν ότι εδώ πέρα έχουμε δύο κόμματα που δείχνουν να μπαίνουν στη Βουλή. Είναι το Λαός και το Κόμμα του Καμένου, έτσι, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ναι. Με τα στοιχεία που έχω εγώ, και οι δύο μπαίνουν. Δηλαδή μπαίνουν έξι κόμματα στη Βουλή με τα στοιχεία που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, που έχουν πέσει στην αντίληψή μου. Το ένα κόμμα είναι αντιμνημονιακό, δηλαδή δεν θέλει μνημόνιο, και το άλλο κόμμα δηλώνει αντιμνημονιακό, αν και ψήφισε το άρθρο 1 του μνημονίου, δηλώνει αντιμνημονιακό, και φυσικά στο δεύτερο μνημόνιο είδες ότι είχε απώλειες, ήταν αιματήρ. Ναι, προχώρα. Ναι. Μισό λεπτάκι. Κάποια διακοπή στο Skype. Ερχόμαστε και πάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν με ακουστάσω, κάνει εσύ μια κλίση, γιατί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Μέχρι να επιδιορθωθεί, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έτσι, γιατί υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα των συνδέσεων. Λοιπόν, μια διακοπή, δεν ξέρω αν ακούγεται. Ναι, ναι, τώρα τα ακούγεσαι. Μισό λεπτό. Έχουμε μια διακοπή. Ναι, λοιπόν, εσύ με ακούς κανονικά, έτσι? Το κόμμα του κυρίου Καμένου πήρε αντιμεταναστευτική θέση. Έτσι, δεν ξέρω, ίσως να είχαν βγάλει και βιαστικά την ιδρυτική τους διακήρυξη.
Ελπίζω βέβαια να είναι σοβαρή πάνω στο θέμα της λάθρομετανάστευσης, η οποία δεν υπάρχει νόμιμη μετανάστευση στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Ελπίζω να είναι αντιμεταναστευτική η θέση του. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Έχω βέβαια συνομιλώ με ανθρώπους του κυρίου Καμένου, οι οποίοι με βεβαιώνουν ότι όντως είναι αντιμεταναστευτική η θέση του. Ελπίζω όμως να το έχουν πάρει σοβαρά το θέμα. Ναι. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, όπως διατηρώ και τις επιφυλάξεις μου και για το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη, έτσι. Άρα... Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβει να είναι το μόνο κόμμα που έχει στις θέσεις του το μεταναστευτικό. Ναι. Τον κύριο Καμένο μια σοβαρή πρόταση, να δούμε τι ακριβώς θα πρεσβεύει όταν εκλεγεί. Γιατί φαίνεται να εκλέγεται και με καλύτερο ποσοστό από το κόμμα του κύριου Καρατζαφέρη. Μάλιστα. Δείχνει να είναι και τρεις μονάδες επάνω, δηλαδή μπαίνει στη Βουλή με 7% ο κύριος Καμένος. Ναι. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έτσι. Άρα λοιπόν μου λες αυτή τη στιγμή ότι δύο κόμματα που μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα είναι αυτά τα δύο προς το παρόν. Για την ώρα ναι, αυτά τα δύο είναι τα μόνα που μπορούν να προσφέρουν κάτι για τα δικαιώματα των Ελλήνων, έτσι. Ναι. Γιατί τα άλλα τέσσερα έχουν αποδείξει στην ιστορία τους ότι είναι εχθροί των Ελλήνων. Βέβαια να πω ότι προς Θεού δεν λέμε σε κανέναν να κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να ψηφίσει από τους δύο. Ο καθένας λέμε μπορεί... να προσέξει ιδιαίτερα, να προσέξει κάνει, ιδιαίτερα. Γιατί από αυτό που θα ψηφίσει εξαρτάται και τα δικαιώματα του διπλανού του, όχι μόνο τα δικά του. Μπράβο. Άλλα κόμματα που είναι πολλά υπάρχουν που να μπορούν να δώσουν κάτι, έστω λιγότερο. Κοίταξε, και εξωκοινοβουλευτικά μπορούν να προσφέρουν τα κόμματα. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι μέσα στη Βουλή για να προσφέρεις. Μάλιστα. Δηλαδή κόμματα που θα συμπληρώσουν το 1,5% και θα πάρουν τη χρηματοδότηση των κομμάτων, ναι, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να προσφέρουν στον τόπο. Μάλιστα. Οπότε ο καθένας σας έχει μυαλό να καταλάβει τι γίνεται και πού θα πάει το θέμα. Εγώ προσωπικά σαν παραγωγός αυτής της εκπομπής και εκτός παραγωγού, σαν Ντάνος Χατζιαντωνίου, σας λέω το εξής. Δεν πιστεύω κανένας από εσάς, μα κανένας από εσάς, να ψηφίσει αυτά τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Τώρα για ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξέρω. Τώρα κοίταξε, άμα σε είχαν βολέψει στο δημόσιο με 3.500 ευρώ το μήνα, να σου πω κάτι, του ελληνικού λαού, ξέρεις, ναι, έχεις τα συμφέροντά σου. Το συμφέρον. Να μπαίνεις βάρος των δικαιωμάτων των Ελλήνων. Να πω κάτι όμως. Ναι. Το συμφέρον το δικό μου δεν είναι συμφέρον της πατρίδας. Αν θέλουμε και μόνο το συμφέρον των παιδιών σου. Ναι, δεν είναι όμως συμφέρον της πατρίδας, ξαναλέω. Ναι. Γιατί αν εγώ συνεχίζω να εκμεταλλεύομαι όλο το σύστημα και να παίρνω μισθούς γιατί είμαι βολεμένος από κάποιους και συνεχίζω να εκμεταλλεύομαι τους υπόλοιπους και αν μια πατρίδα πάει να ξεπουληθεί σε εξωτερικές... Σε άλλα κράτη, σε άλλες ιδεολογίες, να έρθουν κάποιες ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό. Εντάξει. Εγώ προσωπικά μπορεί να ξεβολευτώ, αλλά δεν θέλω να ξεβολεύσω την πατρίδα μου. Γιατί για αυτή την πατρίδα ο παππούς μου, ο πεθερός μου χύσαν αίμα εδώ για να είμαστε ελεύθεροι και να μιλάμε αυτή την ώρα στα μικρόφωνα. Δυστυχώς κάποιοι σε αυτόν τον τόπο δεν το λογαριάζουν αυτό. Έτσι. Πήγα φαντάρος. Υπηρέτησα την πατρίδα μου. Να σου πω ότι ξεπουλάνε τα ίδια τους τα παιδιά. Τι άλλο να σου πω. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Να θυμίσω μια περίπτωση. Για πες μας. Ο γιος ενός μεγαλόβαθμου αστιφύλακα, και για να γίνεις μεγαλόβαθμος αστιφύλακα σημαίνει ότι είσαι πασόκος, δεν το συζητάμε, και η κόρη ενός αρχιπυροσβέστη, μεγάλο πυροσβέστη μάλλον, ο οποίος και αυτός είναι πασόκος, αλλιώς δεν γίνεται μεγάλο πυροσβέστης, έτσι. Είχανε πάει βόλτα στα λιμανάκια εδώ στη Βάρκιζα, όπου τους επιτεθήκανε κάποιοι αλλοδαποί. Την κοπέλα την κρατήσανε και διασκεδάζανε 2,5 μέρες, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο. Και τον γιο του μεγάλου αστυνομικού τον είχαν περιποιηθεί καταλήλως επί τόπου. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που κάλυψαν και ενίσχυσαν τη λαθρομετανάστευση. Ναι. Και τα παιδιά τους μπήκανε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Με άλλα λόγια, αυτοί οι άνθρωποι, αν λέγονται άνθρωποι, ξεπουλήσαν τα παιδιά τους.
τα κάνανε θυσία στο βωμό των πολυεθνικών. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον το χαίρεται ο μεγάλο πυροσβέστης με την κόρη του στην κατάσταση που είναι. 2,5 μέρες διασκεδάζανε οι Αλβανοί. Ναι. Έτσι. Δεν μπορώ να το πω πιο λαϊκά. Ναι, όχι, πιο λαϊκά δεν γίνεται. Ναι. Προσωπικά δηλαδή, εγώ προσωπικά, αν κάποιος βάζει το συμφέρον της πατρίδας, των παιδιών του και γενικά της πατρίδας περισσότερο για το συμφέρον μιας θέσης, για μένα αυτός είναι προδότης. Δεν είναι προδότης, προδότης τα ίδια του τα παιδιά, ρε παιδί μου. Ναι. Έχουμε ένα το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό που μου λες το καταλαβαίνω. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να τον θεωρήσω κάτι άλλο λιγότερο. Αυτοί πάνε και κρεμάλλον. Δεν το συζητάμε όλοι αυτοί. Δηλαδή, αν ζούσε ο Κολοκοτρώνης σε σήμερα εποχή, θα έπαιρνε κεφάλια. Μόνο κεφάλια θα έπαιρνε. Θα έπαιρνε κεφάλια όπως έπαιρνε τους Τούρκους με τα κεφάλια. Και θα πέταγε και τα κόκαλά τους στα διεθνή ύδατα για να μην έχουν θέση στην Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω έναν Έλληνα πολίτη που λέει ότι είναι Έλληνας πολίτης και νοιάζεται για αυτό το κράτος, για αυτή την πατρίδα. Γιατί πολλοί το έχουν αφαιρέσει τη λέξη πατρίδα από μέσα από το λεξιλόγιο τους. Στοχευμένα, το έχω παρατηρήσει τώρα τελευταία. Το έχουν αφαιρέσει και από τα σχολεία, μην ξεχνάς. Μπράβο. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος που βλέπει ότι όλο αυτό το οικοδόμημα που έγινε μετά την ένωσή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όλο ένας πύργος χάρτινος που κατέρευσε, γιατί έτσι έγινε. Δεν ήταν χάρτινος γιατί έκανε 30 χρόνια να καταρρεύσει. Ναι, απλά δεν είχε μουλιάσει, δεν είχαν μπάσει νερά. Μετά μπάσαν τα νερά και μουλιά με τη μία έπεσε μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά. Χρειάστηκε περισσότερα χρόνια, εντάξει, δεν καταρρεύσαν έτσι. Απλά τα 2 χρόνια είναι η θεαματική πτώση. Μας κατέρευσαν πρώτα τμήμα-τμήμα, δηλαδή πρώτα χτυπήσανε τις καθαρίστριες, μετά τους αγροτικούς εργάτες, μετά τους εργάτες γενικότερα στην οικοδομή και σε άλλες καταστάσεις, έτσι. Μετά τους εργαζόμενους στα καταστήματα, πολυκαταστήματα κτλ. Και στο τέλος ήρθε η πλήρης κατάρρευση, αφού πρώτα είχαν καταρρεύσει όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες.